Ο πρόεδρο του Λόγου Αμαία Κορινθία Στάθη Ποτήρη μίλησε στο τηλεοπτικό φακό για το θέμα τη προσβασιμότητα των ΑΜΕΣ παραλίε, τονίζοντα ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκε όπω όλοι μα. Το έλλειμμα προσβασιμότητα που έχουμε στην Κόρινθο είναι γενικό. Και τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι με πήραν τηλέφωνο αδελφό σύλλογο από την Αθήνα, σύλλογο παραπηδικών και ατόμων με κινητικά προβλήματα, όπου διοργανώνουν μία εκδρομή και μου κάνανε την εξής απλή ερώτηση. Ποιες ή πού υπάρχουν καφετέρειες προσβάσιμες στην Κόρινθο. Αυτή τη στιγμή είμαι στη διαδικασία της, του να ψάξω να βρω ποιες, αν υπάρχει κάποια καφετέρια και ποια θα είναι αυτή. Νιώθω άσχημα γιατί θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αποκλεισμένοι να έρθουν στην Κόρινθο. Και εντάξει, και ήρθαν. Τι σημαίνει προσβασιμότητα τέτοια στην τελική ανάλυση? Τι σημαίνει προσβάσιμη καφετέρια? Προσβάσιμη καφετέρια σημαίνει ότι πέρα το ότι μπορεί κάποιο να προσεγγίσει το χώρο τη καφετέρια με καροτσάκι, θα πρέπει να υπάρχει και προσβάσιμη τουαλέτα. Θα πρέπει δηλαδή να είναι το πακέτο τέτοιο που να δίνει τη δυνατότητα σε ένα άτομο με αναπηρία να λειτουργήσει αυτόνομα στον χώρο. Βέβαια, από το 12 και μετά, ο νέος κανονισμός, ο κωδικός κανονισμός, προβλέπει ότι όλοι οι χώροι θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι και θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι μέχρι το 2020. Το 2020 δεν είναι ένα χρονικό περιθώριο, δεν είναι μια μαγική ημερομηνία που θα πρέπει να έχουν γίνει τότε όλα. Αλλά η ανάγκη υπάρχει από σήμερα, η ανάγκη υπήρχε από χτες. Και όταν αυτή η ανάγκη δεν έχει γίνει αντιληπτή ούτε από την πολιτεία, αλλά πολύ περισσότερο και από επιχειρηματίες της περιοχής, είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα γιατί δημιουργεί αρνητικά σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Και να ξέρετε ότι ένας δυσαρεστημένος είναι περισσότερο επικίνδυνος από ένα ευχαριστημένο. Και τι θέλω να πω επικίνδυνος, μου επιτραπεί η φράση επικίνδυνος, γιατί ο δυσαρεστημένος πελάτης επηρεάζει πάρα πολύ περισσότερο κόσμο από ότι ένας ευχαριστημένος.